Ναι, γεια σας. Στι 8 Φεβρουαρίου συνήθισε τα δείχνει σε τρία Σοβιετικό Συμβούλιο τη Δημοτική Κοινοβουλή Επιχείρηση του Κοινοβουλή τη Κοινοβουλία. Με θέμα την έκθεση του σχεδίου του ετήσιου σχεδίου δράση και διαδίκτυα του 2019. Με την πρώτη ώρα που σα εξηγήσει, να πω κατευθείαν σε συγκεντρωτικά πίσω. Σήμερα με τα στοιχεία του υποκατάρτιση προπολογισμού τη διετία του 2019 είχαν πάρει σε έργο του ποσό των 290.826,60 ευρώ και τα έσοδα στο ποσό των 219.526 ευρώ και την προϋπόθεση να λάβουν στην επιχορήγηση από την ΕΕΤΑ ΑΕ. Υπάρχει μια διαφορά τη τάξη των 12.000 ευρώ που ζητάται να καλυφθεί με την χρηματοδότηση των δημοφορείων του ΕΕ. Λοιπόν, το μισό άξιο τη σύλληψη του έδρου και την διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα ότι υπήρχε ψηφίση του ακόλουθου αντίστοιχου και αντιδράσει και ζητά το Δήμο να εκπροηγήσει την διαδίκτυα με το ποσό των 80.000. Διαβάζω τι δράσει συνολικά. Η δράση με πολιτιστικέ και αθλητικέ εκδηλώσει, με διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Βόρεια Κοινοβουλία με ευρύτερη αφήγηση. Μουσικέ συναυλίε, εκδήλωση εορτασμού του Ζητήτευνο Συνέλευση, διοργάνωση εκδηλώσεων από πολιτιστικού λόγου, αγώνε δρόμου, συμμετοχή στην έκθεση Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό για την κάλυψη των παραπάνω εκδηλώσεων αναγκαστική τη χορήγηση των Δήμων. Βοήθεια στο σπίτι κατοίκων φροντίδα, οργάνωση και λειτουργία κατοίκων φροντίδα εφελημένων μισοεκδοτούμενων προγραμμάτων. Μία δομή συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή η συμμετοχή πάνω είναι πάνω από 200 εξυπηρετούμενου, χρηματοδοτείται από την ΕΕΤΑ, αλλά επιτείνεται και από έξτρα τη χορήγηση των Δήμων. Κέντρο δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικέ ανάγκε. Εξυπηρετούνται για μελλοντική θέση και επειδή έχουν 14 συμμετοχέ, χρηματοδοτείται από την ΕΕΤΑ, αλλά χρειάζεται και επιχορήγηση από το Δήμο. Κέντρο δημιουργική απασχόληση παιδιών με 15 συμμετοχέ, χρηματοδοτείται από την ΕΕΤΑ, αλλά και την ΕΕΤΑ των αγαπών χρειάζεται επιχορήγηση από το Δήμο. Ό,τι αν θέλετε μπορεί να ρωτήσετε. Θέλω να ρωτήσω τώρα στο τετράγωνο τουλάχιστον που θα δείτε και η κυρία Κολαντάκη. Έχουν προσλάβει κάποια άλλη νοσηλεύτρια. Προσπιθέμεθα να πάρουμε κάποια. Ναι, θα σας πω ακριβώς. Έχουμε γράψει ήδη στον προϋπολογισμό ένα ποσό της τάξης των 3.000. Θα ζητήσουμε από την γραμμή να κάνουμε αυτό που μπορούμε κατά πάσα πιθανότητα να κάνουμε, να πάρουμε ένα δείγμα, να καλύψουμε ένα δείγμα. Αν μας δώσουμε για μένα και τώρα πάλι. Μόνο να δείγμα. Δεν έχω άλλο τρόπο. Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Ας μην καλύψουμε τουλάχιστον να το δώσουμε. Ας μην δούμε κάποιες εκδηλώσεις πιο κάτω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Η νοσηλεύτρια είναι απαραίτητη. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να προσλάβουμε και μην είναι νοσηλεύτρια. Δίνει δικαίωμα για δύο μήνες και από μόνο γιατί δύο μήνες ξανά. Κύριος Καμπίνης, για να μόνο για δύο μήνες. Μόνο δίνει. Ξένα. Δίνει το οποίο θα γίνει καινούργιο, θα ξαναγωγεί να δίνει. Κύριος Καμπίνης, για να ξαναγωγεί. Ερώτηση. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή το πράγμα στο σπίτι του λέμε κορνέρα. Και εδώ λέμε ότι θα δημιουργήσει έως την Λαμία Ιανουαρίου του 19. Θα γίνει προσλήψη. Συνέχισε τη δημιουργία της κοινωνικής ζωής που έχει αποφύγει έως την Λαμία Ιανουαρίου του 19. Με νόμο που ψηφίστηκε, μεταφέρεται η λειτουργία του στο Δήμο. Δεν είναι
ακολουθήσουν τις δράσεις που αφορούν το ίδιο σπίτι και το ΑΔΕΑ και το ΔΑ. Και όσον αφορά τις πόλεις δραστηριότητες, θα έχουν μια μία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Ζώου. Ο κ. Ζηβάστο, κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης εκτός από το, από το βοήθεια στο σπίτι. Ακούω για προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ζήτημα της διαχείρισης του προσωπικού, δεν υπάρχει προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική προχώρησε στην πρόεδρο του Συμβούλου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν θα έχουμε όλους αυτούς τους χρειαζόμαστε, αλλά θα έχουμε σύμβουλο για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυτή είναι η αντίληψη που έχει η Δημοτική για το συγκεκριμένο. Και για το έργο το οποίο μπορεί να κάνει, να κάνουμε αυτές οι δομές, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες. Έχουμε διαφωνήσει με την αμοιβή του λογιστή, η οποία θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο, δηλαδή στο ίδιο και 4.000 περίπου φτάνει για ένα προϋπολογισμό που δεν περνάει τις 300.000. Οι τιμές στην αγορά είναι πολύ μικρές για μια τέτοια διαχείριση λογιστικών εργασιών και προφανώς το καταψηφίζουμε. Και είναι καργαλαίο δηλαδή για μια τέτοια επιχείρηση με 300.000, 24.000 από το χρόνο λογιστικές εργασίες είναι καργαλαίο. Είναι πολύ καλό, είναι ίδιο σχέδιο δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, το καταψηφίζουμε. Εκτός από το βοήθεια στο σπίτι, καταψηφίζουμε τα πάντα. Εκτός από το βοήθεια στο σπίτι. Εκτός από το βοήθεια στο σπίτι. Ευχαριστώ.